σε πιο ουράνιο και τόξο. Εμένα μου αρέσει και το ύφος. Και τόξο. Σε πιο ουράνιο και τόξο. Τι ξεκινάμε. Ξεκινάμε με το νούμερο 3. Βεβαίως. Να το δούμε παρακαλώ. Η μένη μάνα έχει 3 αγόρια. Γιατί ο Παλουδερόπουλος έχει και άλλα 2 αδέρφια. Ο ένας παντρεύτηκε πρόσφατα, δηλαδή ήταν ο γάμος. Ναι, χόρεψε και ζυμπεκές ο Παλουδερόπουλος. Ακριβώς. Έλα εσύ θέση της μάνας που κάθεται και λίγο τα αγόρια φέρνουν τις γυναίκες τους. Εσύ να τα ακούς. Εγώ δεν πέφτω σε τέτοια λάθη, δεν γνωρίζω όποια και όποια. Θα γνωρίσω μία και καλή. Και θα την πας. Δεν έχεις πάει γενικά. Εδώ κόσμο. Μία φορά. Με προκαλείς τώρα, ε. Δεις τίποτα εσύ. Με προκαλείς τώρα. Και είναι μια μίγα, και είναι η φάτσα της κοπέλας. Εμένα με ξέχασες. Μία έχεις πάει. Ποια. Α, ναι, έχω πάει. Ποια. Και του έχω πάει. Την Καθερίνα. Ποια. Συγγνώμη. Μία έχεις πάει. Μία δεν έχεις πάει. Ναι. Δεν την πήγα σπίτι. Πού την πήγες. Μία, μία. Μέχρι πάρκινγκ. Το ταξίδι. Πιλωτή. Καταρχάς αυτή μας εγνώρισε παντού, στο Πανελλήνιο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να σου πω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και μετά. Και εγώ θα συμφωνήσω. Γίναμε γνωστοί. Και το κόψαμε. Και το κόψαμε. Θα κάναμε, κόψαμε λάσπη. Με τη μαμά, γιατί με 3 αγόρια πέρα δόθε η νύφες, κάπου και αυτή καίγεται το εγκέφαλο. Θα μπερδέψει και ονόματα, θα κάνει, θα ράνει. Οπότε σου λέει, φέρε αυτή που θες. Είχα μια κουβέντα με μια νέα μάνα τώρα που έχει 2 αγόρια μικρά στην εφηβεία. Και λέει, εγώ θα πω στα αγόρια μου να μην πηγαίνω στα ξενοδοχεία, ούτε στο αυτοκίνητο. Ό,τι κάνω στο σπίτι για να ξέρω για τους ελέγχω. Λέω, ρε παιδί μου, εντάξει. Όχι. Γιατί όχι. Είναι μια τακτική. Σωστό, να είναι και λίγο αμήχανο, γιατί τώρα εντάξει, πας σπίτι, τι γνωρίζεις. Ναι. Μετά δεν θα πας στο δωμάτιο. Τώρα τι θα κάτσεις να κάνεις στο δωμάτιο. Ναι, τι να είναι πεις. Δυνατόν τώρα να είναι η μαμά απ' έξω και να ακούει και εσύ να είσαι. Και επίσης, με τι δικαιολογία να πας στο δωμάτιο. Για αυτό που λένε, θα πάω λίγο να φρεσκαριστώ. Ναι. Τι φρεσκάριστο. Εγώ... Ναι, ρε παιδί μου, πρέπει και η μάνα να είναι λίγο διακριτική. Δεν χρειάζεται να κάθεται δίπλα στην πόρτα. Ας βάζει τη μουσική τέρμα. Ας βάζει την εκπομπή μας τέρμα, ενδεχομένως, είναι μεσημέρι. Θα τα ακούει από εδώ. Μάνα Ελλάδα, διακριτικότητα. Στο Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η πόρτα μπαίνει να σα φέρω τίποτα. Δεν πειράζει, ό,τι θέλουν να σκάνουν μανάδε. Μην τις πας στο σπίτι, ξέρω ότι το θέλουν τα αγόρια αυτό πολλές. Το θέλουν πολλές αυτό. Ισχύει το αγόρι. Αυτό. Είναι ωραίο αγόρι. Πάμε παρακαλώ, γιατί είχαμε και χαρές σήμερα. Το νούμερο 2. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λέμε καλησπέρα μετά τις 12. Τι να πω τώρα, θέλω να σας πω καταρχήν ότι είμαι πολύ πολύ χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος. Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος για όλο αυτό εδώ. Πολύ χαρούμενος. Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που όλο αυτό εδώ μου συμβαίνει στο Sky και θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μου συμβαίνει μέσα στους 4. Πραγματικά. Έχω μια πορεία. Πώς να αισθάνεται άραγε. Έχω μια πορεία. Ναι. Λέτε να είναι χαρούμενος. Όχι ρε φίλε, δεν νομίζω. Τίποτα, Δεν έβγαλε συνέστημα. Καμιά Κοίτα. Φορά όμως... Οι άνθρωποι θέλουν να λειτουργούν και λίγο με αυθυποβολή. Μπορεί ο ίδιος να μην αισθάνεται τόσο χαρούμενος, αλλά άμα το πει 5-6 φορές, δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα χαρεί και αυτό. Είναι το άγχος, ρε παιδί. Είναι το άγχος της πρεμιέρας. Κοίτα, εγώ το πρώτη φορά τον βλέπω σαν συγκινημένος στην αρχή. Συγκινημένος. Πάλι, από θέμα αν έχεις δει την εκπομπή μετά που τους έκανε όλους μια και έτσι και τους έθαψε όλους. Σε συγκινήθηκε. Εγώ πιστεύω από θέμα ψυχολογίας όταν υπερτονίζεις κάτι δεν ισχύει. Δηλαδή, συγγνώμη, μετά μπήκε φτιαρή. Ναι, μετά έπεσε... Σου λέει να βάλω 30 δεύτερα τη χαρά στην αρχή, γιατί μετά δεν θα δείτε ξανά χαρά. Πάντως, ανανεωμένος είναι, μαυρισμένος είναι, έχει κάνει τα μπάνια του. Στούντιο γήπεδο βλέπω, ο άκατο στούντιο. Στούντιο γήπεδο. Ο άκατο στούντιο. Ειρήνη και φιλία. Την Τατιάνα μου θυμίζει, αλλά οκ. Okay. Καλή αρχή, ωραία. Στο ίδιο στούντιο είναι έτσι κι αλλιώς. Στο ίδιο είναι. Ναι, ναι, στο ίδιο στούντιο. Καλή αρχή να ευχηθούμε και σε αυτή την ομάδα που ξεκίνησε σήμερα. Παιδιά, όλοι καλοί συνάδελφοι χωρούν σε αυτό το τηλεοπτικό τοπίο. Να κάνουμε καλές εκπομπές, να περνάμε ωραία, να γελάμε και να σας πω κάτι. Στο επόμενο βίντεο, που είναι το νούμερο 1, βεβαίως, αλλάζει το συνέστημα και κάνει και την αυτοκριτική του. Ήμουν ένα χρόνο εκτός. Με τα σπορ μου, τα ταξίδια μου, καθόμουν και πληρωνόμουν. Και τώρα, κάθε μέρα θα τρώω στη μάπα τον αχώνευτο παπανότα να μαζεύω τα σημάζευτα, την άλλη που νομίζω ότι είναι κεντρικιά, την καγκάκι που το πέσει τελεχάρα και μια θαλασσοδαρμένη παγκοσμίως άγνωστη. Καλός μ***ς είμαι. Εντάξει. Τα δίκια του έχει. Πού πήγε, παιδιά, όλοι θα συμφωνήσω. Όπως αισθάνεται. Πού πήγε όλη αυτή η χαρά που έλεγε στο προηγούμενο. Παιδιά, εντάξει, το λέει με την έννοια του χαβαλέ. Ωραία, πήγα, ξέρω εγώ, και πήρα αυτό το ποτήρι 50 ευρώ, εσύ το βρήκες 20. Καλώς. Εγώ λέω να ετοιμάσουμε κι εμείς ο καθένας ξεχωριστά μια τέτοια εξομολόγηση. Αυτή η εξομολόγηση είναι και λίγο μαϊμού. Να τα λέμε κι αυτά. Δηλαδή, είναι κάνεις... χιουμοριστικό το βίντεο. Ναι, χιουμοριστικό, ναι. Αρκετά και ήταν και πολύ χιλάριους. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι δεν κάνεις ένα βίντεο με την αρχή και λες πόσα καλούσε με τον Παπανότα, αφού εσύ τον πήρες.
Εντάξει ρε παιδιά. Όχι τώρα. Εντάξει Κατερίνα μου, δεν θα σου πω και κάτι, το ψέμα φίλε, δεν το θέλω. Το ψέμα δεν το θες και το καταλαβαίνω ούτε εμείς, γι' αυτό ας μιλήσει ο κόσμος. Βεβαίως. tvopen.gr/vote. Να βγει τώρα εδώ. Να βγει τον Γκάλο. Συμφωνείτε με τον Γιώργο Λιάγκα που νιώθει το όπως ίδιο νιώθει. Το είπε και το βάλαμε μπιπ. Να το πω σαν λέξη, όχι. Δεν χρειάζεται, το καταλάβατε. Συμφωνείτε με τον Γιώργο Λιάγκα. Ναι, όχι. Βλέπεις ο κόσμος. Ο κόσμος το στηρίζει τον Γιώργο. Όχι, σου λέει. Δεν συμφωνεί. Ο κόσμος στηρίζει. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό να υπάρχει τέτοια ομοφωνία όμως. Συγγνώμη. Παιδιά, κόλλησε, τι έγινε. Να σας κάνω ξανά την ερώτηση, μήπως δεν την καταλάβατε. Στο βίντεο που είδαμε, στο τέλος λέει ο Γιώργος, αφού έχω κάνει όλα αυτά κτλ. Νιώθω και πολύ. Καλός μακάκας. Ναι. Συμφωνείτε με αυτό που αισθάνεται ο Γιώργος ή διαφωνείτε? Κοίτα τώρα που τους επηρέασες, πέφτει, τους διέλυσες τώρα. Κοίτα, δεν τους επηρεάζω εγώ ρε παιδί μου, οι ίδιοι θέλουν να πούνε τη γνώμη τους. Πάντως εγώ πιστεύω ότι είναι εν είδη χαβαλέ. Εντάξει. Αν το αφήσουμε λίγο ακόμα, να το αφήσουμε, να πάει στο ναι. Όχι όπως μας υπέρει και όπως θέλουμε εμείς. Να, ορίστε, να το... Ωραία, 55. Όπα. Γύρισε τούμπα το σύστημα. Παιδιά, εγώ raised my case, όπως λένε και οι φίλοι, οι συνάδελφοι στην Αμερική. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, συμφωνούν. Ναι. Εντάξει, παιδιά μου. Συμφωνούν. Να το κλειδώσουμε κάπου εδώ. Όπως και να έχει, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον Γιώργο και στην εκπομπή του. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, όλοι πρέπει να είναι στη τηλεόραση και όλοι καλή χωράνε. Ο καθένας με τον τρόπο του. Να ρωτήσω εγώ, επειδή δεν πρόλαβα να δω. Γιατί γινόταν και ένα στήλο της Ακροπόλεως. Είδα το στούντιο, είδα λίγο την αρχή. Ναι. Πώς σας φάνηκε γενικά σαν. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα από την πρώτη μέρα. Γιατί όλοι έχουν το άγχος τους. Η θεματολογία φαντάζομαι είναι η κλασική gossip θεματολογία lifestyle. Θεωρώ ότι προς το τέλος θα έχουν και κάτι πιο mainstream. Λίγο. Είδα, ας πούμε, ένα απόσπασμα που έχει να κάνει με τη Μόνικα Μπελούτση και το πόσο πλήρωσε, ας πούμε, σε ένα μαγαζί στην Πάρο. Εκεί που πάει και τσιμψιλή. Την πέταξε και τη σπόντα ο Γιώργος Ολιάκας. Πεθαίνω. Κατάλαβες. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει. Από ό,τι κατάλαβα, συμφωνούν όλοι με τον Γιώργο Ολιάκα. Όχι όλοι, το 57%.